Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στην Ωνάσιο Βιβλιοθήκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μας και καθυστερείτε το παραδοσιακό φαγωπό, τέλος πάντων, της Τσικνοπέμπτης. Το καθυστερείτε για λίγες ώρες. Ελπίζουμε να σας καθυστερήσουμε πάρα πολύ. Είμαστε πια στον δεύτερο κύκλο των εκδηλώσεων, στη δεύτερη ενότητα, εικόνες και ιστορίες, η οποία έχει στηθεί από τον Θοδωρή Χιώτη, τον project manager του αρχείου Καβάφη και πολύτιμο συνεργάτη εδώ στην Ωνάσιο Βιβλιοθήκη. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην τρίτη εκδήλωση, που έχει τίτλο «Mobilis in Mobile», και είναι εμπνευσμένη από την Ωνάσιο Βιβλιοθήκη. Και σήμερα θα πραγματευτούμε την ιδέα της βιβλιοθήκης διαχρονικά, από την αναγέννηση ως και το λαβύρινθο του ίντερνετ. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τη Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάς, την κυρία Έφη Τσιότσιου, καθώς και τη Διευθύντρια του Τμήματος Υποτροφιών για Έλληνες, την κυρία Στέλλα Τάτσι, η οποία θα απευθύνει σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στο Ίδρυμα Ωνάση. Χαιρόμαστε πολύ που εκτός από την τροφή για το σώμα δίνεται σημασία και στην τροφή για το πνεύμα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ για να προσφέρουμε και να συμβάλλουμε σε αυτό. Το Ίδρυμα Ωνάση από το 1975 σταθερά είναι αρρωγός της ελληνικής κοινωνίας. Μέσω των πυλών δράσεών του, της παιδείας, του πολιτισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης, στέκεται δίπλα στον άνθρωπο. Πολλοί από εσάς, οι περισσότεροι, θα έχετε ακούσει στο Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, που έχει δώσει χώρο σε χιλιάδες καλλιτέχνες να αναπτύξουν τις ιδέες τους και τα οράματά τους. Και εγώ θα σας μιλήσω λίγο για το πρόγραμμα υποτροφιών προς Έλληνες, που από το 1978 έχει χορηγήσει περίπου 6.700 υποτροφίες για παιδιά σε Έλληνες φοιτητές που πηγαίνουν στο εξωτερικό και στην Ελλάδα για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Η προκήρυξή μας είναι τώρα ανοιχτή και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Σας προσκαλώ εσείς οι γνωστοί σας να μπουν στο Ίδρυμα, στο site του Ίδρυματος για να δουν τη σχετική προκήρυξη. Και επίσης μπορείτε πλέον να δείτε και τις ιστορίες των υποτρόφων μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Είναι σημαντικές για μας και για σας να μοιραστείτε το όραμά μας μέσα από το κανάλι στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση, καθώς και τη σελίδα στο Facebook. Έχουν ανέβει βίντεο με μαρτυρίες των υποτρόφων μας, με τις ιστορίες τους, τη δική τους γνώμη, αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν περήφανη τη χώρα μας στο εξωτερικό και μας κάνουν όλους να έχουμε ελπίδα για μια νέα Ελλάδα με νέα οράματα. Εγώ δεν θέλω να καθυστερήσω περισσότερο από το χρόνο σας. Το Ίδρυμα Ωνάση έχει πάρα πολλές δράσεις και δραστηριότητες. Δεν στηρίζει μόνο μέσω υποτροφιών θέματα παιδείας. Έχει πρόγραμμα χορηγιών που ενισχύει τα σχολεία και τις έδρες, επίσης στο εξωτερικό ελληνικών γραμμάτων. Και συνέχεια στέκεται δίπλα στον άνθρωπο, ενισχύει την κοινωνία με σκοπό την απελευθέρωση των δυνάμεων αυτής. Δεν θέλω να καθυστερήσω περισσότερο. Δίνω το λόγο στον συνεργάτη μας, τον Θοδωρή το Χιώτη, για να σας μιλήσει και να προλογίσει για τους σημερινούς ομιλητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας καλωσορίσω και εγώ σήμερα. Μια Τσικνοπέμπτη, μια κάπως κρύα Τσικνοπέμπτη, που είστε πάλι εδώ πέρα. Είναι χαρά μας που είστε εδώ. Σε αυτόν τον δεύτερο κύκλο των ομιλιών της Ωνασίου Βιβλιοθήκης, είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο και συναρπαστικό να μπορούμε να μοιραστούμε μαζί σας αυτόν τον πλούτο των βιβλίων και που βλέπετε γύρω σας. Είναι πραγματικά όλη η ιστορία του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού από τον διαφωτισμό και μετά. Κάθε φορά που μπαίνω στη βιβλιοθήκη, κάθε φορά βλέπω πράγματα τα οποία με εκπλήσουν. Και σκοπός αυτού του κύκλου είναι να μοιραστούμε και αυτή την αγάπη και την έκπληξη που βρίσκουμε εδώ μέσα και μαζί σας. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά, γιατί ξέρετε, έχουμε μια τρομερά ακόμη μια τρομερά ενδιαφέρουσα ομιλία σήμερα. Είναι μεγάλη μου χαρά και για μένα και για όλους μας που ο Θανάσης Τριαρίδης είναι μαζί μας σήμερα και θα μας μιλήσει για τη βιβλιοθήκη στο υπέρτατο του δυτικού φαντασιακού. Θα δείτε, στις δύο πρώτες προηγούμενες ομιλίες μιλήσαμε για τη βιβλιοθήκη ως ένα πράγμα το οποίο κλείνεται εδώ μέσα και τι βρίσκουμε.
Στις δύο τελευταίες ομιλίες αυτού του κύκλου, αυτό εξακτηνώνεται. Βλέπουμε ακόμη πώς η βιβλιοθήκη ανοίγει, πώς ανοίγει τη φαντασία μας, πώς ανοίγει τις ψυχές μας στον κόσμο εκεί έξω. Ο Θανάσης, λοιπόν, φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι από εδώ πέρα που είστε γνωρίζετε ήδη, είναι από τους πολυγραφότερους συγγραφείς που έχουμε στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνική παραγωγή. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό αν ψάξετε και στο website του, αλλά και σε άλλες βάσεις δεδομένων, πόσο πολύ γράφει ο Θανάσης. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Όχι, όχι. Πάντα είναι μια κουβέντα που έχω συνέχεια μαζί του. Ο Θανάσης έχει γράψει, βασικά τα πάντα, έχει γράψει πεζά, ποίηματα, θεατρικά έργα, τα οποία παίζονται και στις σκηνές της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Αλλά επίσης ο Θανάσης κάνει και κάτι το οποίο δυστυχώς δεν το βλέπουμε και τόσο πολύ πλέον. Γράφει κριτικό λόγο. Και αυτό μας λείπει. Οπότε είναι διπλή χαρά για εμάς που ο Θανάσης αποφάσισε σήμερα και δέχτηκε την πρότασή μας να μας κάνει μία ομιλία, η οποία σίγουρα θα ανοίξει τους ορίζοντες μας ακόμη περισσότερο. Μαζί με τον Θανάση, για να μην μακρηγορώ άλλο, είναι μαζί μας και η Λένα Παπαλιγούρα, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Λένα είναι και λίγο αδιάθετη, είναι λίγο άρρωστη, αλλά... αλλά παρόλα αυτά είναι μαζί μας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Λένα κέρδισε το βραβείο Μερκούρι το 2013, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. και αυτόν τον καιρό παίζει στο Θέατρο Πορείας στις Τρεις Αδερφές του Τσέχοφ. Και νομίζω εδώ πέρα θα σας αφήσω και θα δώσω το λόγο στους ομιλητές μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε σε λίγο. Εγώ, Λένα. Καλησπέρα. Ακούγομαι. Η Λένα Παπαλιγούρα και εγώ σας καλωσορίζουμε σε αυτό που στήσαμε και συνάμα ευχαριστούμε και όλους τους ανθρώπους που μας προσκάλεσαν εδώ, όλους τους ανθρώπους του Ιδρύματος Θανάση. Ευχαριστούμε και την υποδομή αυτή και την υποδομή η οποία γεννά τη δυνατότητα να γίνουν τέτοιες εκδηλώσεις που είναι πολύ σημαντικές. Πρέπει να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που φτιάξανε αυτή τη βιβλιοθήκη που είναι γύρω σας. Είναι μια εκπληκτική βιβλιοθήκη. Ο κύριος όγκος της συλλογής της, αν δεν κάνω λάθος, προέρχεται από τη συλλογή του Κωνσταντίνου Στάικου. Για μένα είναι μια βιβλιοθήκη, και θα καταλάβετε τι εννοώ, είναι ό,τι σημαντικότερο μπορεί να δώσει ο ανθρώπινος πολιτισμός. Συχνά εφιαλτικά σημαντικό είναι η βιβλιοθήκη. Από μία βιβλιοθήκη εκείνη η έννοια του ανθρώπου και σε μία βιβλιοθήκη απολύγει. Και θα προσπαθήσω να το εξηγήσω αυτό με όσα θα πω στη συνέχεια. Είχα σκοπό να σας μιλήσω και χωρίς χειρόγραφο, έτσι να κάνω και λίγο τον έξυπνο. Αλλά η Έλενα Πατάκη έφερε την Ξένια Καλογεροπούλου εδώ, την οποία βλέπω για πρώτη φορά στη ζωή μου live. Να πω μονάχα του, τον ντρέπομαι να το πω κοιτώντας την. Είναι από τους... Εγώ δεν ξέρω από θέατρα και από τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να αξιολογήσει τη διαδρομή της στο θέατρο. Είναι από τους πιο σπουδαίους συγγραφείς της ελληνικής γλώσσας. Έτσι αυτό. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως και τους έχω διαβάσει όλους τους συγγραφείς της ελληνικής γλώσσας και πολλές φορές. Ο Γκέτε, πεθαίνοντας, λένε ότι είπε αυτή την τρομερή κουβέντα «φως, περισσότερο φως». Και μάλιστα αυτήν την μεταγράφουμε σαν μια παντιέρα του διαφωτισμού. Πρέπει να φωτιστεί επιτέλους ο κόσμος. Όταν ήρθαμε προχθές με τη Λένα εδώ πέρα, υπήρχε ένα εφιαλτικό φως από τους πολυελαίους και με την κυρία Γεροντοπούλου κάναμε διαπραγματεύσεις για το πώς μπορούμε να το σκοτεινιάσουμε. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι εγώ ήθελα να είναι όλα σβηστά. Να είναι όλα σβηστά, να ανάψουμε και κανένα δυο κεριά. Τα κεριά απαγορεύονται όμως σε αυτόν τον χώρο και έτσι αυτό το ημίφος ήταν ό,τι περισσότερο καταφέραμε με τη Λένα. Ο Άγιος Θωμάς εκ Κέμπης, αυτός ο Σεν Τόμ Κέμπ, έχει γράψει πριν πολλά χρόνια
ότι οι καλύτερες αναγνώσεις γίνονται με τα μάτια κλειστά. Ίσως οι καλύτερες ακροάσεις να γίνονται με τα μάτια κλειστά. Να σβήσουν όλα, να γίνουν σκοτάδι και η φαντασία μας, η ριζική μας φαντασία για την οποία μίλησε και ο Κορνήλιος Καστοριάδης, να απελευθερωθεί και να μας πάει κάπου. Η βιβλιοθήκη ως υπέρτατο τέρας του δυτικού φαντασιακού. Αυτός είναι ο τίτλος της ομιλίας. Όταν μου ζήτησαν να προτείνω έναν τίτλο, πρότεινα αυτόν τον τίτλο. Και είναι η αλήθεια, όλοι οι άνθρωποι που διοργανώνουν αυτή τη σειρά ομιλιών, ο Θοδωρής Οχιώτης, η Βίκη Γεροντοπούλου, με χαρά τον αποδέχτηκαν. Πρέπει να ορίσουμε τι είναι η βιβλιοθήκη και τι είναι το τέρας. Για να μην πάμε στο δυτικό φαντασιακό που είναι δύσκολο πράγμα. Το τέρας είναι κάτι πολύ απλό. Είναι κάτι το οποίο είναι ζωντανό και υπάρχει μονάχα μέσα στο νου του ανθρώπου. Ας πούμε, η χήμερα, το μυθικό τέρας με το σώμα της κατσίκας, το κεφάλι του λιονταριού και την ουρά του φιδιού και την ανθρώπινη λαλιά, είναι τέρας. Γιατί γεννήθηκε μέσα στο νου ανθρώπων, αλλά δεν υπάρχει. Τέρας είναι ο Φραγκενστάιν. Τέρας είναι ο King Kong, ένας πελώριος πίθηκος που δεν υπάρχει. Ο Χίτλερ δεν είναι τέρας, υπήρξε. Ο Μέγκελε δεν είναι τέρας, κι αυτός υπήρξε. Ο Μάο Τσετούγκ, βάλτε όποιον μεγάλο χασάπι θέλετε. Τα τέρατα είναι πλάσματα που υπάρχουν μονάχα μέσα στη φαντασία μας και τα οποία είναι ζωντανά. Προσοχή στη λέξη ζωντανά. Υπάρχουν πάρα πολλά τέρατα μέσα στο δυτικό φαντασιακό. Η Λερναία Ύδρα είναι ένα τέρας. Το θηρίον της Αποκάλυψης του Ιωάννου. Έχουμε εδώ μια φοβερή έκδοση της Αποκάλυψης. Δεν ξέρω αν επιτρέπετε να την δείτε μετά. Έκδοση του 1538. Εντάξει, εκδομένη στο Παρίσι από τον Ρομπ Στεφάνους. Απίστευτη έκδοση και μάλιστα στα ελληνικά. Ο Χόρχε Μπόρχες, ένα απόσπασμα, ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ένα απόσπασμα που θα σας διαβάσει η Λένα στη συνέχεια, μας λέει ότι υπάρχουν πολλά τέρατα στο δυτικό φαντασιακό, αλλά σαν τον Τριαδικό Θεό άλλο τέτοιο τέρας δεν υπάρχει. Και γιατί δεν υπάρχει άλλο τέτοιο τέρας? Διότι ο Τριαδικός Θεός είναι ταυτόχρονα και Πατέρας και Γιος και Άγιο Πνεύμα. Το να συναρμοστούν τρία πλάσματα στην ίδια οντότητα είναι κάτι το απίστευτο. Σκεφτείτε λοιπόν μέσα σας για λίγο την έννοια του τέρατος. Και προσπαθήστε να δείτε τέρατα. Τον Δράκουλα, τι ωραίο τέρας, ειδικά έτσι όπως το κινηματογράφησε ο Φράνσις Φορτ Κόπολα, και πολλά και πολλά άλλα τέρατα. Τα τέρατα δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά. Είναι γεννήματα του μυαλού μας. Και το μυαλό μας δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Το μυαλό μας μπορεί να γεννήσει τέρατα. Ο άνθρωπος είναι το όν που το μυαλό του είναι πρικισμένο με αυτή τη δυνατότητα να γεννάει ζωντανά πράγματα που δεν υπάρχουν. Τι είναι η βιβλιοθήκη? Η βιβλιοθήκη είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν περισσότερα από ένα βιβλία. Τίποτα περισσότερο. Μπορεί μια βιβλιοθήκη να έχει τους 600.000 τόμους της περίφημης παλιάς βιβλιοθήκης της Κόρδοβα, ή μια βιβλιοθήκη να εγκυβωτήσει όλη τη σοφία του κόσμου, όπως λένε ότι έκαναν οι τρομεροί γραμματικοί που έφτιαξαν τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Μια βιβλιοθήκη, ωστόσο, μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από ένα βιβλίο. Και τι είναι το βιβλίο? Σίγουρα δεν είναι το αντικείμενο το οποίο μας παραδίνει στα χέρια μας ο Γουτεμβέργιος. Όχι. Όπως ξέρετε, οι παλιές βιβλιοθήκες δεν είχαν βιβλία κατά αυτήν την μορφή, είχαν παπύρους, έτσι. Το βιβλίο, λοιπόν, είναι η κειμενική αποτύπωση του ανθρώπινου νου. Η κειμενική αποτύπωση μιας διανοητικής περιπέτειας, ενός σπαρταρίσματος μέσα στο μυαλό του ανθρώπου, η οποία απολύγει στο χαρτί. Και τι είναι το βιβλίο? Το βιβλίο είναι ο χώρος που κείται το κείμενο. Δηλαδή, είναι ένας τάφος. Δηλαδή, είναι κάτι που αποτυπώνει αιωνίως, κάτι που γεννάει το μάταιο ανθρώπινο μυαλό. Έτσι, λοιπόν, η βιβλιοθήκη μπορεί να παρομοιαστεί μέσα σας ως ένα νεκροταφείο, ως μία μνημείωση στην αιωνιότητα
λόγων, αισθήσεων, εκτροπών διανοητικών και φαντασιακών, το οποίο νεκροταφείο παραδίνεται σε μία αιωνιότητα. Αυτά περίπου ως μικρή εισαγωγή. Και το στίχημα αυτής της ομιλίας είναι να δούμε κάτι τρομακτικό. Μας λέει ο Θωμάς ο Ακινάτης ότι σε αντίθεση με όλα τα άλλα αντικείμενα που είναι προέκταση των αισθητηριακών αναγκών του ανθρώπου, το πιρούνι είναι προέκταση του χεριού μας, το παπούτσι είναι προέκταση του ποδιού μας, τα γυαλιά μας είναι προέκταση των ματιών μας. Το βιβλίο είναι ένα αντικείμενο που είναι προέκταση του όλου, είναι προέκταση του νου μας. Ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, λοιπόν, στα 1939 γράφει ένα τρομερό δοκίμιο, το οποίο δεν θέλησε ποτέ να το εκδώσει όσο ζούσε. Ο τίτλος του είναι «Η απόλυτη βιβλιοθήκη». Κοιτάτε τι μας λέει ο Μπόρχες, διαβάζει η Λένα. Στους τυφλούς τόμους της απόλυτης βιβλιοθήκης θα υπάρχουν τα πάντα. Η λεπτομερής ιστορία του μέλλοντος, η Αιγύπτιοι του Εσχύλου, ο αριθμός που εκφράζει το πόσες ακριβώς φορές τα νερά του Γάνγκη καθρέφτησαν το πέταγμα ενός γερακιού, το μυστικό και ο αληθινό όνομα της Ρώμης, η εγκυκλοπαίδεια που θα έχει συντυλίσει ο Νοβάλης, τα όνειρα που είδα ξημερώνοντας η 14η Αυγούστου 1934, η απόδειξη του θεωρήματος του Πιέρ Φερμά, τα άγραφα κεφάλαια του Έντουιν Ντρουτ, τα ίδια αυτά κεφάλαια μεταφρασμένα στη γλώσσα που μιλούσαν οι γαράμαντες, τα παράδοξα που σκέφτηκε ο Μπέρκλεϊ σχετικά με το χρόνο και δεν τα δημοσίευσε, τα σιδηρά βιβλία του Ούριζεν, οι πρώιμες επιφάνειες του Στίβεν Δεδάλου που δεν θα αποκαλυφθούν πριν κλείσει ένας κύκλος χιλίων ετών, το γνωστικό Ευαγγέλιο του Βασιλίδη, το τραγούδι των Σιρήνων, ο γνήσιος κατάλογος της βιβλιοθήκης και η απόδειξη της πλαστότητάς του. Τα πάντα. Αλλά σε κάθε λογική αράδα, η μία σωστή πληροφορία θα αναλογούν εκατομμύρια λεκτικά συνοθηλεύματα και ασυναρτησίες. Τα πάντα. Αλλά μπορεί να περάσουν γενιές και γενιές ανθρώπων και τα ηλιγιώδη και χαοτικά της ράφια που καταργούν το φως της ημέρας να μην τους έχουν χαρίσει ούτε μία ανεκτή σελίδα. Ο νους του ανθρώπου αρέσκεται στο να επινοεί φρικοδίες. Έχει επινοήσει την κόλαση, έχει επινοήσει τον προορισμό για την κόλαση, έχει φανταστεί τις πλατωνικές ιδέες, τη χήμερα, τη σφίγγα, τους μη ακέραιους βαθμούς ισχύους, όπου το μέρος δεν είναι λιγότερο πλήρες από το όλον, τα προσωπία, τους καθρέφτες, τις όπερες, την τερατολογική Αγία Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιό και το ανεξήγητο Πνεύμα, συναρθρωμένους σε μία και μόνη οντότητα. Εγώ προσπάθησα να ανασύρω από τη λύθη μια υποδέστερη φρίκη, την αντιφατική βιβλιοθήκη, που οι κάθετες και αχανείς βιβλιακές της έρημοι διατρέχουν αδιαλείπτως τον κίνδυνο να μεταμορφωθούν και που επιβεβαιώνουν, αρνούνται και συγχαίουν τα πάντα, σαν μια θεότητα που παραλυρεί. Στο εκπληκτικό αυτό απόσπασμα, η μετάφραση είναι του Αχιλλέα Κυριακίδη, το βιβλίο «Τα άπαντα του Μπόρχες» κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη, τα σχεδόν άπαντα του Μπόρχες, για να είμαστε απολύτως δίκαιοι, σε 5 τόμοι, σε μετάφραση των Κυριακίδη και Καλοκύρη. Σε αυτό το δοκίμιο ο Μπόρχες μας λέει κάτι τρομερό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε. Λέει ότι η βιβλιοθήκη δεν είναι ένα νεκρό πράγμα. Είναι κάτι ζωντανό. Και εφόσον είναι ζωντανό, είναι μία φρίκη, υποδεέστερη από τον Τριαδικό Θεό κατά τον Μπόρχες ή κατά το παιχνίδι που κάνει στο συγκεκριμένο κείμενο ο Μπόρχες, αλλά σίγουρα φρίκη. Δεν είμαι βέβαιος αν η λέξη φρίκη είναι η σωστή, αλλά παρακινημένος από αυτήν την αφετηρία, κάνω μία υπόθεση εργασίας και λέω, ας σκεφτούμε την βιβλιοθήκη ως ένα τέρας
που έφτιαξε ο άνθρωπος μέσα στο μυαλό του και αλίμονο είναι το μόνο τέρας από τα τέρατα που σκέφτηκε, του οποίου έδωσε, στο οποίο έδωσε υλική υπόσταση. Η βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε, οι βιβλιοθήκες δημιουργήθηκαν, υπάρχουν, ενώθηκαν, ενοποιήθηκαν και πια κατέληξαν σε μία υπερβιβλιοθήκη, αυτό το πράγμα που είναι ο κόσμος του διαδικτύου. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν τώρα, μέσα από μία σειρά γοητευτικών ιστοριών για πράγματα που όλοι λίγο πολύ ξέρετε, να δούμε κατά πόσο στρέχει αυτή η υπόθεση εργασίας και κατά πόσο μπορούμε να φανταστούμε τη βιβλιοθήκη όχι ως ένα νεκροταφείο βιβλίων ασφαλές, αλλά ως ένα επικίνδυνο ζωντανό τέρας που μας απειλεί, που απειλεί το μυαλό μας, που απειλεί τη σάρκα μας. Ο Ρογύρος Βάκονας, ο Ρότζερ Μπέικον, πριν από πάρα πολλά χρόνια, πριν από 800 χρόνια, μίλησε για τα τρία είδη των λαβυρίνθων. Μας είπε ότι υπάρχει το πρώτο είδος, ο λαβυρίνθος των εξόδων. Ο λαβύρινθος των εξόδων. Δηλαδή, ένας λαβύρινθος όπου υπάρχει μία είσοδος και μία έξοδος, στην οποία κυνηγάς για να φτάσεις. Ο δεύτερος λαβύρινθος είναι ο λαβύρινθος του κέντρου. Είναι ο λεγόμενος μινοτάβριος λαβύρινθος. Νομίζω ότι και αυτόν τον καταλαβαίνετε ποιος είναι. Είναι ο λαβύρινθος που μπαίνεις με προοπτική να βρεθείς στο κέντρο του λαβυρίνθου και να μην βγεις ποτέ. Υπάρχει και ο τρίτος λαβύρινθος, ο λαβύρινθος του χάους. Ένας λαβύρινθος ο οποίος έχει μονάχα είσοδο, δεν έχει έξοδο και δεν έχει κέντρο. Τι μας είπε λοιπόν ο Βάκονας, ο Ρότζερ Μπέικον. Μας είπε ότι ο λαβύρινθος των εξόδων είναι ο λαβύρινθος των ανθρώπων, ο λαβύρινθος του κέντρου είναι ο λαβύρινθος του Θεού και ο λαβύρινθος του χάους είναι ο λαβύρινθος του διαβόλου. Γιατί ο διάβολος γυρεύει να απολέσει το κέντρο. Ωραία. Για μένα λοιπόν που δεν πιστεύω στο Θεό, η υπόθεση αυτή του Ρογέρου Βάκονα με πηγαίνει κάπου, προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει, τι προσπαθεί να μας πει. Και συνάμα σκέφτομαι ότι ο λαβύρινθος του Θεού ομοιάζει απελπιστικά με το λαβύρινθο του Μινοτάβρου. Θυμηθείτε από τα παιδικά σας αναγνώσματα τι ήταν ο λαβύρινθος του Μινοτάβρου. Ήταν ένας λαβύρινθος όπου έμπαινες μέσα για να συναντήσεις τον Μινόταυρο. Και τι θα σε έκανε ο Μινόταυρος, θα σε έτρωγε. Άρχισα λοιπόν τη μελέτη, προσπαθώντας να δω αυτή τη διαδρομή μιας ζωντανής λαβυρινθόδους βιβλιοθήκης και πού μπορεί να με βγάλει. Μέσα στα 25 χρόνια που προσπαθώ να δω τι συμβαίνει, έπεσαν στα χέρια μου πάρα πολλά βιβλία. Δεν μπορώ, δεν έχω το χρόνο να αναφερθώ σε όλα αυτά, αλλά θα αναφερθώ σε ορισμένες πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Στα 1980 εκδίδεται στα Ιταλικά και πολύ σύντομα μεταφράζεται στα Ελληνικά και σε ολόκληρο τον κόσμο το πασίγνωστο μυθιστόρημα του Ουμπέρτο Έκο, του Ουμπέρτο της Μπολόνια όπως ήθελε να τον αποκαλούν, το όνομα του Ρόδου. Αν θυμάστε αυτό εδώ το μυθιστόρημα, είναι η αναζήτηση ενός απαγορευμένου βιβλίου μέσα σε μια μονή που γίνονται αλλεπάλληλα εγκλήματα εκείνον τον Νοέμβριο του 1327. Στο τέλος, καταφέρνουν να μπουν στη βιβλιοθήκη ο μοναχός Άντσο και ο δάσκαλός του, ο Γουλιέλμος, και εκεί συναντούν τον τυφλό βοηθό βιβλιοθηκάριο, αλλά επί της ουσίας ηθήνοντα νου της βιβλιοθήκης, τον Χόρχε Μπούργκος, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μπροστά τους τρώει το δηλητηριασμένο δεύτερο βιβλίο της ποιητικής του Αριστοτέλη. Και στη συνέχεια, η ίδια η βιβλιοθήκη που έχει φτιάξει ο Χόρχε Μπούργκος παίρνει φωτιά και κατατρώγει μέσα στις φλόγες της τον Χόρχε, που με τη σειρά του έχει φάει τον Αριστοτέλη. Κάτι ήθελε να πει ο Έκο, σκέφτηκα. Διάβασα εκτενέστατα όλες του τις συνεντεύξεις και έδωσε πάρα πολλές ο Αφιλότιμος. Διάβασα και το γνωστότατο βιβλίο, το επιμήθειο στο όνομα του Ρόδου που έκανε για να
για να εξηγήσει ή να συσκοτήσει λεπτομέρειες για το μυθιστόρημά του. Και εκεί λέει, εντάξει, μην με ρωτάτε γιατί ο Χόρχε Μπούργκος, ο Χόρχε δηλαδή από την ισπανική πόλη Μπούργκος, θυμίζει τόσο πολύ τον Χόρχε Λούις Μπόρχες, έτσι. Γιατί ήθελα να βάλω έναν τυφλό φύλακα μιας βιβλιοθήκης και ένας τυφλός φύλακας μιας βιβλιοθήκης πολύ δύσκολα μπορεί να είναι κάτι άλλο εκτός από μια ευθεία αναφορά στον μεγάλο Αργεντίνο συγγραφέα. Δεύτερο βιβλίο. Στα 1869 εκδίδεται στο Παρίσι εν δόξη και εν τιμή το επίσης πασίγνωστο μυθιστόρημα του μεγάλου Ιουλίου Βέρν, το 20.000 λεύγες υπό των θαλασσών, κάτω από τις θάλασσες. Αυτό εδώ το βιβλίο είναι φυσικά η ιστορία του πλοιάρχου Νέμο, έτσι, αυτού του τρομερού Ινδού πρίγκιπα, ο οποίος όταν οι Άγγλοι του σκοτώνουν, του μακελεύουν την οικογένειά του και τα παιδιά του, αλλάζει το όνομά του, πρίγκιπας Ντακάρ λεγότανε, και αποφασίζει να γίνει ο Νέμο, στα λατινικά Νέμο ο κανένας. Στα ελληνικά νέμο, αυτό το τρομερό ρήμα που σημαίνει νέμομαι και συνάμα σημαίνει και εκδικούμε, εξού και νέμεσης. Αυτός λοιπόν ο νέμο φτιάχνει ένα υποβρύχιο, τον ναυτίλο, ευχαριστώ, και στη συνέχεια αυτό εδώ το υποβρύχιο του δίνει mobilis in mobile, κινητό μέσα στο κινητό, ως έμβλημα του ιδίου του νέμο και του ιδίου του υποβρύχιου. Και τι τη λέτε κάνει μέσα στο υποβρύχιο, τι φτιάχνει μέσα στο υποβρύχιο. Μία βιβλιοθήκη. Μία βιβλιοθήκη 12.000 τόμων. Γιατί αυτός ο αρνητής της ανθρώπινης υπόστασης, ο άνθρωπος ο οποίος βυθίστηκε στους ωκεανούς για να γλιτώσει από την αδικία των ανθρώπων, παίρνει και φτιάχνει μία βιβλιοθήκη 12.000 τόμων μέσα στο ναυτίλο. Και γιατί προσκαλεί τον καθηγητή εκεί, τον αφηγητή των 20.000 λευγών, για να του πει άραγε τι μέσα στη βιβλιοθήκη. Άφησα αρκετά ερωτηματικά όταν το βιβλίο, φαντάζομαι όπως όλοι σας, όπως φαντάζομαι όλοι σας, το διάβασα σε παιδική ηλικία, 11, 12, ξέρω εγώ χρόνο. Αλλά κάποια στιγμή την παραμονή του να γίνω 40, έπεσε στα χέρια μου μία μαρτυρία του Στέφανου Ψευδο-Wild, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένας συγγραφέας, ο οποίος μιμείται το ύφος του Wild στα πρώτα 20 χρόνια των αρχών του 20ου αιώνα. Έρχεται λοιπόν μία μαρτυρία του Στέφανου Ψευδο-Wild και τι μας λέει αυτή η μαρτυρία. Μας λέει ότι στο βιβλίο των Χλωρών Διαμαντιών και πιο συγκεκριμένα στον τρίτο τόμο του βιβλίου των Χλωρών Διαμαντιών, ποιο να είναι το βιβλίο των Χλωρών Διαμαντιών, υπάρχει σαφέστατη αναφορά στο τι έγινε στα αλήθεια. Η βιβλιοθήκη του ναυτίλου ήταν ένα ζωντανό τέρας, το οποίο αφού κατασπάραξε όλο το πλήρωμα του ναυτίλου, στο τέλος κατασπάραξε και τον ίδιο τον πλοίαρχο Νέμο, διότι γι' αυτό ακριβώς την είχε φτιάξει ο πλοίαρχος Νέμο, για να την ταΐζει πρώτα με το πλήρωμά του και στη συνέχεια με τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό αμέσως με προβλημάτισε. Λέω, πρέπει να βρω αυτό το βιβλίο. Και από τότε άρχισα μία έρευνα για να ψάχνω να βρω αυτό το βιβλίο. Και στη συνέχεια, ευτυχής ώρα έρχεται και είμαστε και στο Ίδρυμα Ωνάση που έχει μία άμεση σχέση με το αρχείο Καβάφη, που ξαναδιαβάζω τον κανόνα των ποιημάτων του Καβάφη, είναι τα 154 του κανόνα. Και ξαφνικά εκεί βλέπω ένα άλλο ποίημα, το οποίο λέει πράγματα ανίκουστα. Θα σας το διαβάσει η Λένα, είναι το Λυσίου γραμματικού τάφος. Πλησιέστατα, δεξιά που μπαίνεις, στη βιβλιοθήκη της Βηρητού, θάψαμε τον σοφό Λυσία, γραμματικών. Ο χώρος κάλλιστα προσήκει. Τον θέσαμε κοντά σε αυτά του που θυμάται, ίσως και εκεί. Σχόλια, κείμενα, τεχνολογία, γραφές, η στέφχη ελληνισμών πολύ ερμηνεία. Και επίσης, έτσι από μας θα βλέπετε και θα τιμάτε ο τάφος του, όταν που περνούμε στα βιβλία. Είναι από τα ποίηματα τα οποία εμπεριέχονται στον κανόνα των ποίημάτων που ίδιος ο Καβάφης εξέδωσε στο ιδιότυπο σύστημα των καβαφικών εκδόσεων. Είναι ένα ποίημα του 1911, το οποίο δημοσιεύτηκε στο 1914.
και το διαβάζουμε και το ξαναδιαβάζουμε και το ξαναδιαβάζουμε ως ένα από τα τυπικά ποιήματα, επιγράμματα του Καβάφη. Τι μας λέει αυτό εδώ το ποίημα? Μας λέει ότι κάποιος γραμματικός οντόματι Λυσίας που δεν υπάρχει πέθανε και τον θάψαμε ανάμεσα στα βιβλία της βιβλιοθήκης. Τι μπούρδες είναι αυτές? Από πού και ως πού υπάρχουν τάφοι στις βιβλιοθήκες? Πού ακούστηκε να υπάρχουν τάφοι στις βιβλιοθήκες? Και τι κάνει ο Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος παίρνει και κάνει τον κατάλογο των καβαφικών εκδόσεων και δεν σχολιάζει τίποτα για αυτήν την ανακολουθία? Και Θοδωρή Χιώτη, έχω να πω, δεν ξέρω πού είσαι, δεν σε βλέπω, τι κάνετε κι εσείς εδώ? Γιατί δεν μας λέτε την αλήθεια? Τι συμβαίνει στον τάφο που υπάρχει μέσα στη βιβλιοθήκη? Τα πίστεψες ποτέ αυτά, Λένα? Ρώτησα προχθές τη Λένα που κάναμε πρόβα εδώ πέρα για αυτό εδώ το, για αυτήν εδώ τη βραδιά, και μου απήντησε η Λένα, όχι βέβαια, κανένας άνθρωπος δεν είναι θαμμένος σε βιβλιοθήκη. Και τότε αρχίζει να συνδέεται το νήμα. Ελπίζω να καταλάβετε τι έγινε με τον Λυσία, τον σοφό γραμματικό που δίθεν το θάψανε στα βιβλία. Διάβασε κάποιο απαγορευμένο βιβλίο το οποίο είχε τη σχισμή και το βιβλίο τον καταβρόχθησε. Και έκτοτε περνάνε γύρω-γύρω όλοι και βλέπουμε, λέει, δίθεν τον τάφο του και τον θυμόμαστε ανάμεσα στα βιβλία. Ξέρετε ουσιαστικά τι γίνεται? Δεν ζυγώνουν. Δεν ζυγώνουν το γραφείο με τα βιβλία του, γιατί καταλαβαίνουν τι έχει γίνει εκεί πέρα. Και ενώ σιγά-σιγά έχει αρχίσει να σχηματίζεται στο μυαλό μου μία εικόνα, ότι εδώ πέρα το πράγμα έχει ψωμί και πρέπει να ξετυλίξουμε κι άλλο το κουβάρι, πέφτω κάπου στο 2011, εκείνον το Φλεβάρι του 2011, σε μία διαδικτυακή μαρτυρία και μάλιστα σε μία πηγή του σκοτεινού ίντερνετ, που συνήθως το σκοτεινό ίντερνετ, όπως ξέρετε, έχει πορνογραφικό υλικό και άλλα τέτοια πράγματα, πέφτω σε έναν ψευδοτρελό Αμπντούλ, έτσι ονομάζεται, ο οποίος σε άψογο γαλλική γλώσσα μας λέει ότι το Fahrenheit 451, το περίφημο βιβλίο του Ray Bradbury, το ξέρετε όλοι, έχετε δει και την ταινία του Τρυφό, όπου οι άνθρωποι απομνημονεύουν τα βιβλία, γιατί τα βιβλία καίγονται και πρέπει οι άνθρωποι να γίνουν οι ζωντανοί φορείς της μνήμης των βιβλίων, είναι ένα μήνυμα που μας στέλνει ο Bradbury. Ότι η αληθινή ιστορία είναι η ακριβώς ανάποδη. Ότι έχει φτιαχτεί μία στοά υπονόματη Fahrenheit 451, όπου οι άνθρωποι αποθηκεύονται μέσα στα βιβλία ακριβώς για να μνημειωθούν στην αιωνιότητα. Και πώς αποθηκεύονται μέσα στα βιβλία? Τα βασικά σπλαχνικά τους όργανα αποξηραίνονται και γίνονται σελίδες βιβλίου. Και στη συνέχεια, όταν έρθει ο κατάλληλος χρόνος, θα αιμοδοτηθούν εκ νέου, αυτά μας λέει ο ψευδότρελος Αμπντούλ, και θα ξαναζωντανέψουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αποθηκεύονται μέσα στα βιβλία. Ενθουσιασμένος εγώ λέω, αυτός είναι δικός μας. Και τότε διαπιστώνω ότι το Αμπντούλ μου λέει κάτι. Τι μου λέει το Αμπντούλ? Μου μιλάει για τον περίφημο Αμπντούλ Αλχάζ Ρεντ, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο από τον κατά Χάουαρντ Φίλιπ Λαβκραφτ, συγγραφέα του Νεκρονομικού. Και όντως, το Νεκρονομικό υποτίθεται ότι είναι μία επινόηση του Λαβκραφτ. Είναι ένα βιβλίο που το έχει γράψει όντως ένας τρελός Άραβας, ο Αμπντούλ Αλχάζ Ρεντ, το οποίο μας λέει ποιοι ήσαν οι μεγάλοι παλαιοί και πώς οι μεγάλοι παλαιοί έρχονται από κάτω για να βγουν πάλι ψηλά και να διαμορφώσουν την ακατανόμαστη εξουσία τους πάνω στη γη. Ενθουσιώδης λοιπόν εγώ, αποφασίζω να ψάξω να βρω υλικό για αυτόν τον Αμπντούλ Αλχάζ Ρεντ. Κάπου κάτι πρέπει να έχει βρεθεί. Και τι λέτε? Ξαναπέφτω πάνω στον Στέφανο Ψευδογουάιλτ, ο οποίος στα 1918, κατά μεσής δηλαδή, ή μάλλον στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τι κάνει? Μας γράφει μία αφήγηση, την οποία μάλιστα την δημοσιεύει σε κανονικότατη έκδοση στην Πράγα, με τίτλο «Αμπντούλ Αλχάζ Ρεντ, άνω κάτω τελεία, το τέλος». Και τι μας λέει? Ότι ο Αμπντούλ Αλχάζ Ρεντ έβγαλε τα σπλάχνα του, τα αποξήρανε και τα έβαλε μες στις σελίδες του Νεκρονομικού, έτσι ώστε να αναστηθεί όταν θα έρθει η κατάλληλη ώρα. Δηλαδή, φαγώθηκε και αυτός από το ίδιο το βιβλίο που έγραφε. Αμέσως αρχίζουν τα πράγματα να ζορίζουν στο μυαλό μου. Και όταν μαθαίνω
ότι ο εγκέφαλος του Βλαδιμίρ Ίλιτς Λένιν έχει γίνει και αυτός βιβλίο αποξηραμένο μέσα σε σελίδες, ακριβώς διότι η ταγή της κομμουνιστικής τυραννίας θέλανε να τον αποξηράνουν για να τον έχουν αποξηραμένο εν είδη βιβλίου και να τον μελετούν οι γενιές που θα έρθουν, τότε πλέον βεβαιώθηκα. Εδώ κάτι υπάρχει. Και έτσι άρχισα να προσπαθώ να δω πώς θα μπορέσω να αιτιολογήσω αυτήν την έννοια της σαρκοφάγου βιβλιοθήκης. Και τότε ξανάρχεται μπροστά μου ο Μπόρχες, πάντοτε έρχεται μπροστά ο Μπόρχες και μας λέει μια τρομερή αλήθεια σε ένα υπέροχο ποίημά του, τον φύλακα των βιβλίων που τώρα θα σας διαβάσει η αγαπημένη Λένα. Ο φύλακας των βιβλίων. Εδώ βρισκόνται οι κήποι, οι ναοί και η αιτία που υπάρχουν οι ναοί. Η μουσική που αρμόζει, τα λόγια τα σωστά. Τα 64 εξάγραμμα, τελετουργίες, η μοναδική σοφία που το στερέωμα παραχωρεί στους ανθρώπους. Η εξουσία εκείνου του αυτοκράτορα που αντανακλούσε τη γαλήνη του στον κόσμο, τον καθρέφτη του, έτσι που να καρπίσουν τα χωράφια και να μην ξεχυλήσουν από τις όχθες τα ποτάμια. Ο πληγωμένος μονόκερος που ξαναγύρισε για να σημάνει το τέλος. Η μυστική αιώνιοι νόμοι, η αρμονία του κόσμου. Όλα αυτά, ή έστω η ανάμνησή τους, βρίσκονται εδώ, μέσα στα βιβλία που φυλάω σε αυτό τον πύργο. Καθώς ξημέρωνε διστακτικά, ο πατέρας του πατέρα μου έσωσε τα βιβλία. Και βρίσκονται εδώ, στον πύργο αυτόν που επιβιώνω και όλο σκαλίζω τα παλιά σε μακρινούς καιρούς που ζούσαν άλλοι. Τα μάτια μου δεν έχουν πλέον φως. Τα ράφια είναι εκεί ψηλά και στην ηλικία μου πια δεν τα φτάνω. Λεύγες η σκόνη και ο ύπνος που τυλίγουν τον πύργο. Γιατί να ξεγελάω τον εαυτό μου. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν έμαθα να διαβάζω. Παρηγοριέμαι όμως με τη σκέψη πως φαντασία και παρελθόν είναι πια το ίδιο για κάποιον που κοντεύει να τελειώσει και αγνιαντεύει ό,τι απέμεινε στην πόλη που τώρα πάει να γίνει έρημος ξανά. Τι με εμποδίζει να ονειρεύομαι πως κάποτε είχα αποκρυπτογραφήσει τη σοφία και με χέρι υπομονετικό σχεδίαζα τα σύμβολα. Με λένε Χσιάνγκ. Φυλάω τα βιβλία, που ίσως είναι και τα τελευταία, γιατί ούτε για την αυτοκρατορία ξέρουμε πια τίποτα, ούτε και για τον ιό του ουρανού. Βρίσκονται εδώ, στα ράφια ψηλά, κοντινά και ταυτόχρονα μακρινά, κρυφά και φανερά, όπως τα άστρα. Εδώ βρίσκονται οι κήποι, οι ναοί. Αυτό το ποίημα περιέχεται στη συλλογή «Το εγκόμιο της σκιάς» του 1969. Έχουμε δύο εκδοχές. Η μία είναι να το διαβάσουμε ως ποίημα. Ως ποίημα είναι ένα μέτριο ποίημα. Ουδέποτε ο Μπόρχες ένα τόσο μέτριο ποίημα θα το ενέτασε σε μία συλλογή. Όταν μη τι άλλο, ο Μπόρχες ήξερε από ποίηματα και από όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με το γραπτό λόγο. Το δεύτερο είναι να δούμε την αλήθεια, η οποία είναι μπροστά μας και δεν θέλουμε να τη δούμε. Είναι σαν το ποίημα του Καβάφη με τον Λυσία τον Γραμματικό. Ο άνθρωπος μας λέει ότι εδώ είναι η κήπη και η ναή. Το φωνάζει. Δεν του επιτρέπεται να πει περισσότερα, αλλά το φωνάζει. Κάτι συμβαίνει εδώ γύρω μέσα στον χώρο της βιβλιοθήκης και αυτό εδώ πρέπει να το πει κρύβοντας. Γιατί η φύση κρύπτεται στη φυλή, όπως μας λέει και ο Ηράκλητος. Λύσαξα. Θα βρω, λέω, έναν δρόμο να φτιάξω την αφήγησή μου και να πω ότι οι βιβλιοθήκες τρέφονται με ανθρώπινη σάρκα, αν μη τι άλλο. Διαβάζοντας ό,τι έβρισκα μπροστά μου, ξαναέπεσα πάνω στο Καβάφη. Στα κρυμμένα ποίηματα του Καβάφη. Και ένας Θεός ξέρει γιατί είναι κρυμμένα τα κρυμμένα ποίηματα του Καβάφη. Και ένας Θεός ξέρει γιατί εξεδόθησαν με τον τρόπο που εξεδόθησαν τα ποίηματα τα κρυμμένα του Καβάφη. Και δεν ξέρω και τι άλλες χρήσεις μπορεί να γίνουν. Θοδωρή, από τα κρυμμένα ποίηματα του Καβάφη. Και διαβάζω τη Σαλόμη του 1896. Για να την ακούσουμε. Είναι ένα πολύ δύσκολο ποίημα στην ανάγνωσή του, αλλά το διαβάζει πολύ ωραία η Ελένα. Επάνω σε χρυσό σινί, η Σαλόμη φέρνει την κεφαλή του Ιωάννη Βαπτιστή, στον νέο Έλληνα το σοφιστή, που από τον έρωτα με αδιαφορία γέρνει.
Σαλόμη, τη δική σου, απαντάει ο νέος, ήθελα να με φέρουνε την κεφαλή. Αστειευόμενος έτσι ομιλεί. Και την επαύριον, ένας δούλος της Δρομαίος, της ερωμένης έρχεται την κεφαλή βαστώντας, ολόξανθη, επάνω σε χρυσό σινί. Πλην την επιθυμία του τη χθεσινή, ο σοφιστής είχε ξεχάσει, μελετώντας. Τα αίματα που στάζουνε βλέπει και αηδιάζει. Το αιματωμένο πράγμα αυτό να σηκωθεί προστάζει από μπροστά του και εξακολουθεί του Πλάτωνας τους διαλόγους να διαβάζει. Σκεφτείτε, έχω γράψει και δοκίμιο για αυτό το ποίημα εγώ και δεν έβλεπα την αλήθεια που υπάρχει στα μάτια μου. Έγραφα ξυπνάδες. Την έφαγε το βιβλίο του πλατωνικού διαλόγου με το όνομα Σοφιστής, έφαγε τη Σαλόμη. Και αυτό μας λέει ο Καβάφης. Και εμείς δεν το βλέπουμε ενώ ο άνθρωπος μας το λέει μπροστά. Διότι η άλλη ιστορία φυσικά δεν στέκεται. Πού ακούστηκε κάποιος να έρχεται η γυναίκα και να του φέρνει το ίδιο της το κεφάλι απάνω σε ασημένιο σινί και αυτός να διαφορεί και να διαβάζει τους διαλόγους του Πλάτωνα. Μας λένε συνεχώς πράγματα. Και εμείς δεν τα ακούμε. Τα βιβλία δεν είναι μνήματα. Είναι στόματα. Και έχουν και δόντια και δαγκώνουν. Και έχουν και λαρύγγι και καταπίνουν και έχουν και στομάχι. Αλλά για το στομάχι δεν μπορούμε να ξέρουμε τίποτα. Γιατί όποιος πήγε εκεί δεν γύρισε να μας το πει. Και διαβάζοντας ξανά τον Μπόρχες, έρχεται η ώρα που στο εμβληματικό του βιβλίο, αυτό που αλλάζει την ιστορία της λογοτεχνίας του 20ου αιώνα, αυτές τις τρομερές μυθοπλασίες και πιο συγκεκριμένα αυτό το τρομερό πρώτο μέρος των μυθοπλασιών, τον κήπο με τα διακλαδωτά μονοπάτια, έρχεται λοιπόν ο Μπόρχες να μας δώσει την αλήθεια όσο πιο abstract μπορεί. Η βιβλιοθήκη της Βαβέλ, αυτός είναι ο τίτλος του διηγήματός του. Θα σας διαβάσουμε την πρώτη παράγραφο και την τελευταία. Έλα, Λένα μου. Το σύμπαν, που άλλοι το λένε βιβλιοθήκη, αποτελείται από έναν ακαθόριστο και ίσως άπειρο αριθμό εξαγωγικών στοών, με τεράστιους αεραγωγούς στη μέση, περιφραγμένους με πολύ χαμηλά κάγκελα. Από οποιοδήποτε εξάγωνο φαίνονται οι πάνω και οι κάτω όροφοι, ατέλειωτα. Η διαρρύθμιση των στοών είναι απαράλλαχτη. 20 μεγάλα ερμάρια, από 5 ερμάρια σε κάθε πλευρά, καλύπτουν όλες τις πλευρές εκτός από 2. Το ύψος τους, που φτάνει ως την κορυφή, είναι ελάχιστα μεγαλύτερο από το ύψος ενός μέσου βιβλιοθηκάριου. Μία από τις ακάλυπτες πλευρές βλέπεις ένα στενό πρόδρομο που βγάζει σε άλλη στοά, πανομοιότυπη με την άλλη και με όλες. Στα αριστερά και στα δεξιά του πρόδρομου υπάρχουν 2 μικρά δωμάτια. Το πρώτο επιτρέπει έναν ύπνο στα όρθια. Το δεύτερο είναι για τις σωματικές ανάγκες. Από εδώ περνάει η σπυροειδή σκάλα που βυθίζεται στην άβυσσο και ανεβαίνει ώσπου χάνεται το βλέμμα. Στον πρόδρομο υπάρχει ένας καθρέφτης που διπλασιάζει πιστά. Συνήθως οι άνθρωποι συμπεραίνουν από αυτόν τον καθρέφτη πως η βιβλιοθήκη δεν είναι άπειρη. Αν ήταν πράγματι, προς τι αυτός ο απατηλός διπλασιασμός. Εγώ προτιμώ να ονειρεύομαι πως οι στυλβωμένες επιφάνειες εικονίζουν και υπόσχονται το άπειρο. Το φως βγαίνει από κάτι σφαιρικούς καρπούς που λέγονται λαμπτήρες. Υπάρχουν 2 σε κάθε εξάγωνο, διαγωνίως απέναντι. Το φως τους είναι ανεπαρκές, αδιάκοπο. Και τι μας λέει δηλαδή εδώ. Τώρα μας λέει για μία βιβλιοθήκη η οποία έχει την απόλυτη συμμετρία και η οποία ουσιαστικά είναι μια διακλαδιζόμενη κατάσταση μέσα στους αγαπημένους μπορκεσιανούς καθρέφτες που πηγαίνει μέχρι το άπειρο. Δεν έχουμε το χρόνο, και ίσως δεν έχετε και την υπομονή, γιατί έχω δει ότι αρχίζετε και πλήτετε ιδίως εσείς στον πίσω σειρών. Γι' αυτό θα σας πω μια μικρή περίληψη ενός πράγματος που δεν υπόκειται σε περίληψη και η Λένα θα σας διαβάσει το τέλος. Λοιπόν, μέσα σε αυτήν εδώ τη βιβλιοθήκη υπάρχει ο φύλακας των βιβλίων, πάλι ο φύλακας των βιβλίων, ο οποίος είναι το ιερό πρόσωπο, είναι ο κρυμμένος βιβλιοθηκάριος και υπάρχουν και οι προσκυνητές, οι οποίοι ανεβαίνουν, κατεβαίνουν τα ερμάρια, τις σκάλες της απόλυτης αυτής βιβλιοθήκης της Βαβέλ για να τον ευρούνε. Αλλά αυτός ο φύλακας δεν εμφανίζεται πουθενά, είναι σαν τον Θεό, είναι σαν τον κοντό του γνωστού
θεατρικού έργου του Μπέκετ. Πουθενά και ποτέ δεν εμφανίζεται. Οι προσκυνητές, έτσι τους ονομάζει ο Μπόρχες, προσκυνητές με κεφαλαίο πι, όλο αυξάνονται, όλο πληθύνονται, όλο συνοστίζονται και αρχίζουν σιγά σιγά να σμπρώχνουν ο ένας τον άλλον. Γιατί? Γιατί θέλουν να υπάρξουν μέσα στην πολυπληθή αυτή βιβλιοθήκη της Βαβέλ. Και τότε αποφασίζουν οι ηθήνοντες της βιβλιοθήκης ποιοι άραγε να φέρουν τους καθαριστές. Και τι είναι, λέτε, οι καθαριστές? Είναι διάφοροι τύποι οι οποίοι καίνε τα βιβλία, διότι αυτά εδώ τα βιβλία τελικώς μόνο κακό πράγμα έχουν προκαλέσει στους ανθρώπους, διότι έχουν φέρει το σύνολο των προσκυνητών μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης. Εν τέλει, οι καθαριστές και προσκυνητές γίνονται ένα συμπούρμπουλο, θα μπορούσε να το πει κανείς, και αλληλοεξοντώνονται, δημιουργώντας στη βιβλιοθήκη της Βαβέλ έναν τόπο γεμάτο με πτώματα. Έναν τόπο ο οποίος δεν είναι τίποτε άλλο από την αποφορά της πεθαμένης σάρκας. Και δείτε πώς τελειώνει. Το μεθοδικό γράψιμο μου αποσπά ευτυχώς την προσοχή από την παρούσα κατάσταση των ανθρώπων. Η βεβαιότητα ότι τα πάντα έχουν γραφεί μας ακυρώνει ή μας μετατρέπει σε φαντάσματα. Ξέρω κάτι γειτονιές όπου οι νέοι προσκυνούν τα βιβλία και φιλούν βαρβαρικά τις σελίδες τους, χωρίς να είναι ικανοί να αποκρυπτογραφήσουν ούτε ένα γράμμα. Οι επιδημίες, οι ερεσιομαχίες, τα προσκυνήματα που εκφυλέχθηκαν μοιραία σε ληστρικές επιδρομές, αποδεκάτησαν τον πληθυσμό. Θαρώ πως μίλησα πιο πάνω για τους αυτοχειριασμούς που πληθαίνουν χρόνο με το χρόνο. Μπορεί να με απατούν ο φόβος και τα γερατιά μου, αλλά υποψιάζομαι πως ακόμα κι αν εκλείψει το ανθρώπινο είδος, το μοναδικό είδος... Χίλια συγγνώμη. Θα εκλείψω εγώ σε λίγο. Μόλις έγραψα τη λέξη άπειρη, δεν χρησιμοποίησα αυτό το επίθετο από ρητορική συνήθεια. Λέω πως δεν στερείται λογική η σκέψη πως ο κόσμος είναι άπειρος. Όσοι τον θεωρούν πεπερασμένο, παίρνουν ως δεδομένο ότι κάπου, σε τόπους μακρινούς, οι διάδρομοι, οι σκάλες, τα εξάγωνα πρέπει νοητά να τελειώνουν. Κάτι που είναι τελείως παράλογο. Όσοι τον φαντάζονται απεριόριστο, ξεχνούν πως ο δυνατός αριθμός των βιβλίων δεν είναι. Τολμώ λοιπόν να υπενιχθώ την εξής λύση στο πανάρχαιο πρόβλημα. Η βιβλιοθήκη είναι απεριόριστη και υπεριοδική. Αν ένας αιώνιος ταξιδιώτης τη διέσχιζε προς μία οποιαδήποτε κατεύθυνση, οι αιώνες θα του δίδασκαν πως κάποτε αυτοί οι ίδιοι τόμοι επαναλαμβάνονται με την ίδια αταξία, η οποία δια της επαναλήψεως θα γίνει μια τάξη. Η τάξη. Αυτή η κομψή ελπίδα είναι η παρηγοριά στη μοναξιά μου. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα έρχεται η ώρα που ουσιαστικά ο ίδιος ο φύλακας των βιβλίων αποκαλύπτει την αλήθεια. Έχει μείνει μόνος σε έναν κόσμο πτωμάτων. Γιατί όλους τους έχει κατασπαράξει η βιβλιοθήκη. Είναι ο μοναδικός φύλακας ενός νεκροταφείου. Όταν ήρθε ο κόσμος του διαδικτύου, στα 1989 δημιουργείται ο παγκόσμιος ιστός, πάρα πολλοί ανέσυραν το διήγημα του Μπόρχες, δεν το ανέσυραν. Ο Μπόρχες πάντοτε βρισκόταν στη συγγραφική πρωτοκαθεδρία και μίλησαν για μια τρομερή επαλήθευση. Να τη η βιβλιοθήκη της Βαβέλ, να τη η φράση του Πολ Βαλερί, του Στεφάν Μαλαρμέ, ότι ο κόσμος υπάρχει για να απολύξει σε ένα βιβλίο. Να τη η φράση του Μποντλέρ, ότι τα βιβλία είναι πτώματα που δεν μυρίζουν. Και πρέπει κανείς να σκεφτεί αυτή τη διαδρομή από τον Τίμοθε Μπέρνερς Λι, τον Στίβ Τζόμπς, τον Μπιλ Γκέιτς, τον Μαρκ Ζούκεμπεργκ. Τι κάμαν όλοι τούτοι οι άνθρωποι, τον Άλαν Τούρινγκ προηγουμένως, δημιούργησαν τον λεγόμενο ηλεκτρονικό υπολογιστή, την τεχνητή νοημοσύνη, στη συνέχεια δημιούργησαν τον παγκόσμιο ιστό, ύστερα ο Τζόμπς και ο Γκέιτς κατάφεραν να κάνουν το κάθε κομπιούτερ προσωπικό, να φτιάξουν το PC, το personal computer,
και στη συνέχεια αυτό το PC να το συνδέσουν με τον κάθε ένα άνθρωπο. Να φτιάξουν αυτό το Facebook, το πρόσωπο βιβλίο, όπου ο καθένας μας έχει ένα δικό του βιβλίο ή ένα κεφάλαιο στο μεγάλο βιβλίο του διασυνδεδεμένου κόσμου. Η επινόηση του Ζούκεμπεργκ. Που μοιραία, που σκεφτείτε το αυτό, γεννιέται ακριβώς τη μέρα που εγώ διαβάζω το όνομα του Ρόδου και την ιστορία του τυφλού βιβλίου Θεκαρίου. Ίσως δεν είναι τυχαίο, όπως δεν είναι τυχαίο και το πόσες φορές καθρεφτίστηκε το πέταγμα ενός κορακιού στα νερά του Γάνγκη κατά το διάστημα ενός διληνού. Μέσα σε αυτήν λοιπόν τη λογική προσπάθησα να δω τι απέγινε ο Μπόρχες. Τι απέγινε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν ο πιο υποψιασμένος από τους πολλούς υποψιασμένους για την ιστορία των βιβλίων. Και εκεί κάπου τα χάσα. Όπως ξέρετε, ο Μπόρχες μένει με την τυφλός όντας από τα 50 του χρόνια, μένει με τη μητέρα του μέχρι τα 1972, όταν αυτή πεθαίνει σε ηλικία 105 χρονών. Και στη συνέχεια τον αναλαμβάνει μία κάποια Μαρία Κοδάμα, η οποία ήταν γραμματέας του και η οποία στο τέλος της ζωής του έγινε και γυναίκα του, την παντρεύτηκε. Και τι κάνει ο Μπόρχες, πηγαίνει στο Hotel Dalsas του Παρισιού και νοικιάζει το δωμάτιο όπου πέθανε το φθινόπωρο του 1900 ο Όσκαρ Ουάιλντ, περιμένοντας να πεθάνει και αυτός σε εκείνο το δωμάτιο όπου πέθανε ο μεγάλος του δάσκαλος. Αλλά δεν πέθανε σε εκείνο το δωμάτιο. Ένα ταξίδι στην Ελβετία, ένα ταξίδι στη Γενέβη, κάτι έγινε. Κανείς δεν έμαθε. Απλώς ξαφνικά μάθαμε ότι ο Χόρχε Λούις Μπόρχες πέθανε, λέει, και τον θάψανε στα 1986 στη Γενέβη. Και περιμένουν εμένα εγώ να το πιστέψω αυτό. Και τότε, ανασύροντας πάλι στο έργο του Μπόρχες, βλέπω και την προαναγγελία του «Τι μέλη γενέστε», από την συλλογή «Ο Δημιουργός» του 1960, ένα ψευδοποίημα με τίτλο «Όρια». Μπορείς, Θαρώ, να το διαβάσεις. Μπορείς. Υπάρχει κάποιος στίχος του Βερλέν που δεν θα ξαναθυμηθώ. Υπάρχει κάποιος δρόμος εδώ κοντά που είναι κιόλας απαγορευμένος για τα βήματά μου. Υπάρχει ένας καθρέφτης που κοιτάχτηκα για τελευταία φορά. Υπάρχει κάποια πόρτα που έχω κλείσει ως τη συντέλεια του κόσμου. Ανάμεσα στα βιβλία της βιβλιοθήκης μου, τα βλέπω εδώ μπροστά μου, υπάρχει κάποιο που δεν θα ξαναανοίξω πια. Τούτο το καλοκαίρι κλείνω τα 50. Ο θάνατος ασταμάτητα με ροκανίζει. Κανονικά, εδώ θα έπρεπε να είχε τελειώσει αυτή η ομιλία, είναι και η ώρα που αρχίζετε να κουράζεστε. Αλλά υπάρχουν γεγονότα, τα οποία επισυνέβησαν τις τελευταίες δύο μέρες, αφού είχα σχεδιάσει αυτή την ομιλία. Και είμαι υποχρεωμένος να σας τα εκθέσω, διότι συνέβησαν σε ακολουθία γεγονότων. Σήμερα, όπως ξέρετε, έχουμε 16 Φεβρουαρίου, σωστά. Την Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου, ημέρα των ερωτευμένων, είχαμε ραντεβού εδώ με την υπέροχη Λένα για να κάνουμε πρόβα αυτής της εκδηλώσεως. Ήρθαν λοιπόν ο κύριος Χιώτης και η κυρία Γεροντόπουλου, μας βάλανε εδώ πέρα και μας είπαν έτσι θα είναι ο χώρος, έτσι θα κάθονται οι άνθρωποι και αυτή εδώ είναι η βιβλιοθήκη. Εγώ είχα υποψίες ότι εδώ μέσα μπορώ να βρω κάτι από τη μόνιμη μου αναζήτηση του βιβλίου των Χλωρών Διαμαντιών. Αλλά πώς και πού να ψάξω στη λιγοστή ώρα που μας είχαν φέρει εδώ πέρα. Και είπα να κάνω ένα κόλπο. Φώναξα την κυρία Γεροντοπούλου και της είπα «Έχετε υπέροχα βιβλία, αλλά το καλύτερο απ' όλα είναι το βιβλίο των Χλωρών Διαμαντιών». Και πρόσεξα τον σπασμό στα μάτια της και την αγωνία της. Και πρόσεξα πώς διαγώνια κοίταξε σε εκείνο το σημείο των κλειδωμένων, όπως βλέπετε, ραφιών, όπου ενδέχεται να φυλάσσεται το βιβλίο των Χλωρών Διαμαντιών. Μου είπε, κύριε Τριαρίδη, τι είναι αυτά εδώ που λέτε,
Εμείς δεν έχουμε τέτοια βιβλία. Τι χλωρά διαμάντια και βλακίες είναι αυτές. Άμα θέλετε να σας φέρουμε έναν Αριστοτέλη. Εγώ όμως είχα καταλάβει. Καλά έκανα το βλάκα, δεν μου ήταν και πολύ δύσκολο και έφυγε η κυρία Γεροντοπούλου και μείναμε εδώ με τη Λένα. Με βλέπει η Λένα θλιμμένο, μου λέει γιατί είσαι θλιμμένος. Λέω γιατί, έχω επισημάνει τον τόπο της βιβλιοθήκης που βρίσκεται το βιβλίο που ψάχνω επί 25 χρόνια και δεν μπορώ να το βρω. Γιατί μου λέει δεν μπορείς να το βρεις. Γιατί λέω, λέει, επειδή είναι κλειδωμένα τα ερμάρια, λέω εγώ με τη φουρκέτα που κουβαλάω απάνω μου, τα ράφια αυτά εδώ τα ξεκλειδώνω στο πιτς φυτίλι. Τι μου είναι εμένα τα ράφια. Το πρόβλημα μου είναι ότι για να διαβάζεις το βιβλίο των χλωρών διαμαντιών, πρέπει να περάσει το χέρι σου από το μάτι της βελόνας. Και πώς να περάσει το χέρι μου το χοντρό από το μάτι της βελόνας και αδυνατόν ήταν, δεν θα μπορούσε να περάσει. Και τότε μου λέει η Λένα, κοίταξε, λέει, έχω, λέει, μία ιδέα. Τι ιδέα έχεις, ξέρεις, λέει, εγώ, λέει, δεν είμαι ακριβώς άνθρωπος, είμαι διασταύρωση ανθρώπου με Ιαγουάρο. Το ξέρετε το ζώο Ιαγουάρο. Και ως τέτοιο μαγικό πλάσμα, έχω τη δυνατότητα να περάσω τρεις φορές μέσα από το μάτι της βελόνας. Τσουπ, 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 τρεις φορές. Το ξέρει και η κυρία Καλογεροπούλου ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα στον άνθρωπο Ιαγουάρο. Και μοιραία της λέω, ναι, αλλά δαξίζει να χαλαλήσεις δύο από τις τρεις φορές σου, μία για να μπεις, μία για να βγεις. Λέει, τι είναι αυτό το βιβλίο των χλωρών διαμαντιών. Λέει, έχει λέω τρομερά πράγματα μέσα. Ξέρετε, έχει πει ο Όσκαρ Ουάιλντ, το μόνο πράγμα το οποίο μπορεί να είναι αποτελεσματικό σε μία γυναίκα είναι να της ενσπείρεις μέσα της τον πειρασμό. Λέει, θα τα διαβάσω εγώ, εσύ κοκόνα μου, της λέω. Έδωσε, ξεκλειδώσαμε φυσικά το ερμάριο που έπρεπε, και με ταχύτητα αστραπής η Λένα πέρασε από το μάτι της βελόνας, πήρε τον πρώτο τόμο από το βιβλίο των χλωρών διαμαντιών, τον είχαμε εδώ στη διάθεσή μας για περίπου 10 λεπτά, αντιγράψαμε δύο κεφάλαια τα οποία λέγουν τι έγινε στα αλήθεια με τις καρσαρκοφόρους στη βιβλιοθήκη και στη συνέχεια τον αποθέσαμε εκεί που έπρεπε. Κλειδώσαμε με τη φουρκέτα που πάντα κουβαλώ μαζί μου το τζάμι, και όλα ήταν καλά. Η κυρία Γεροντοπούλου κάγχαζε όταν φεύγαμε, αλλά εγώ είχα να πω ότι γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Έτσι λοιπόν, αντλήσαμε την αληθινή ιστορία της βιβλιοθήκης, την αληθινή ιστορία του κόσμου και κυρίως την αληθινή ιστορία του Κυρηναίου Καλήμαχου, την οποία τώρα αμέσως θα σας την πω. Ο Καλήμαχος, ο Κυρηναίος, ήταν ο μεγαλύτερος από τους γραμματικούς της Αλεξάνδρειας. Για την ακρίβεια, ήταν ο άνθρωπος που έφτιαξε τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Γεννημένος στην Κυρήνη της Λιβύης, κάπου στο 310 π.Χ., θα πεθάνει, θα καταβροχτιστεί από τα ίδια του τα βιβλία, 70 χρόνια αργότερα, κάπου στο 240 π.Χ. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος κέτι δεν υπήρξε βιβλιοθηκάριος της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, όπως υπήρξε ο Απολλώνιος ο Ρόδιος, ας πούμε, είναι ο άνθρωπος που έγραψε 800 τόμους τον κατάλογο όλων των βιβλίων της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Σε 800 τόμους, παρακαλώ, τους περιβόητους πίνακες, τους οποίους φυσικά κανείς δεν τολμάει να τους παρουσιάσει. Έγραψε και πολλά άλλα βιβλία, ανάμεσα σε όλα αυτά και τους ύμνους του, τους οποίους η κυρία Γεροντοπούλου, για να μου χρυσώσει το χάπι, μου έφερε σήμερα. Είναι μία έκδοση του 1637, υπέροχη έκδοση, με ελληνική και λατινική μετάφραση. Μέσα σε αυτήν λοιπόν τη λογική, ο Καλήμαχος είναι ένα από τα ενιγματικότερα πρόσωπα της ιστορίας. Είναι αυτός που πρώτος συλλαμβάνει την έννοια μίας πολυβιβλιοθήκης, η οποία θα ανατάξει τον κόσμο και θα τον αναγραμματίσει. Αυτά όλα είναι γνώσεις τις οποίες μπορείτε να τις βρείτε διαβάζοντας μια εγκυκλοπαίδεια, ανοίγοντας το λίμα της Wikipedia στο ίντερνετ ή οτιδήποτε άλλο. Στο βιβλίο των χλωρών διαμαντιών όμως αναγράφεται όλη η αλήθεια. Ο Καλήμαχος δεν ήταν άνθρωπος, αλλά ήταν χταποδάνθρωπος. Πώς η Λένα είναι άνθρωπος ή αγουάρος, αυτός ήταν χταποδάνθρωπος. Ξέρετε τι έχουν οι χταποδάνθρωποι. Όπως και τα χταπόδια, έχουν τρεις εγκεφάλους και δύο καρδιές.
Και γιατί έχουν τρεις εγκεφάλους και δύο καρδιές? Γιατί είναι ανώτερα εξελικτικά όντα και τα οποία μπορούν να κάνουν πολύ πιο συνθετότερες σκέψεις από τον άνθρωπο που έχει έναν εγκέφαλο και αυτόν περιορισμένο γύρω από ένα κρανίο. Ενώ οι χταποδά άνθρωποι, όπως ξέρετε, δεν έχουν κρανίο και γι' αυτό ο εγκέφαλός τους είναι ελεύθερος να αναπτυχθεί προς πάσαν κατεύθυνση. Αυτός λοιπόν, ο Καλύμαχος, είναι ο επινοητής όλου του κόσμου όπως τον ξέρουμε. Ο κόσμος δεν είναι έτσι όπως τον ξέρουμε. Η γη δεν είναι αυτή που είναι, η στεριά δεν είναι αυτή που είναι, η θάλασσα δεν είναι αυτή που είναι, οι μορφές μας δεν είναι αυτές που είναι, εμείς δεν είμαστε αυτοί που νομίζουμε ότι είμαστε, αλλά όλοι είμαστε μία επινόηση του Καλλιμάχου. Και σας διαβάζω εδώ το φοβερό 72ο δειλινό, η Λένα θα σας το διαβάσει, που λέγει αυτήν την πρώτη εκδοχή της ιστορίας του πώς ο Καλλιμάχος επινοεί τον κόσμο για να γίνει μία βιβλιοθήκη. Έλα, Λένα μου. Η αρχαιότητα, ό,τι μάθαμε να εννοούμε με αυτό τον όρο, δεν υπήρξε ποτέ. Ο αρχαίος κόσμος που ξέρουμε, γεμάτος με πολιτισμούς οι οποίοι τάχα άκμασαν και αφανίστηκαν, Αιγύπτιοι, Σουμέροι, Ασσύριοι, Φοίνικες, Έλληνες, Πέρσες και τόσοι άλλοι, είναι ένα μεγαλειώδες παραμύθι ή πιο σωστά μια μεγαλειώδης αλληλουχία παραμυθιών. Όλα και όλοι, μα όλοι σου λέω, από το Χασάπι Χέοπα και το Χασάπι Ναβουχοδονόσορα μέχρι το Χασάπι Αλέξανδρο, ήταν επινόηση εκείνου του τελευταίου χταποδάνθρωπου, του Καλλίμαχου. Και ό,τι στα αλήθεια συνέβη από την απαρχή του κόσμου ως τις μέρες του, δεν μπορεί κανένας να το φανταστεί. Γιατί εκείνος, θέλοντας να θολώσει τα νερά, το άφησε έξω από την αφήγησή του. Και το έκανε αυτό ο Καλλίμαχος, προσπαθώντας μάταια βέβαια να γλιτώσει το είδος του από τον αφανισμό. Σκέφτηκε πως αν υπήρχαν κάποιοι αναπομείναντες χταποδάνθρωποι στον κόσμο, θα γλίτωναν από το ανελαίητο κυνηγητό μόνο στην περίπτωση που οι άνθρωποι θα έπαυαν να γνωρίζουν για αυτούς. Προσπάθησε λοιπόν να σβήσει κάθε χνάρι του είδους του, επινοώντας μια φανταστική ιστορία του κόσμου. Έτσι άρχισε να γράφει αδιάκοπα. Έγραψε όλα τα αρχαία έπη, όλες τις τραγωδίες, όλα τα ποίηματα, όλα τα φιλοσοφικά κείμενα, τις μυθολογίες, τις ιστορίες, τα επιστημονικά συγγράμματα και κάθε άλλο βιβλίο που λογάριασε πως θα έπρεπε να είχε γραφτεί μέχρι τα χρόνια του. Και ήξερε καλά πως τα κείμενα είχαν τη δύναμη να νοτήσουν την αδύναμη μνήμη των ανθρώπων. Πως αν φτιάξεις μια βιβλιοθήκη, φτιάχνεις και τον κόσμο που την περιβάλλει. Και μαζί με την αρχαιότητα, ο Καλλίμαχος επινόησε και τα μνημεία της, τις πυραμίδες, τους παρθενώνες, τα αναρρύθμιτα αγάλματα, τις επιγραφές, τους τάφους, όλα τούτα. Τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Απλώς εμείς είμαστε βέβαιοι πως υπάρχουν, επειδή εκείνος μας τα περιέγραψε πιστικά. Σου φαίνεται απίστευτο όλο αυτό? Μα στα αλήθεια δεν μπορείς να διανοηθείς πού μπορεί να σε φτάσει μια πιστική αφήγηση. Φαντάσου μόνο αυτό. Στο τέλος, ο Κάπα σκέφτηκε πως οι άνθρωποι πρέπει να έχουμε δυο μάτια στο πρόσωπό μας και να βλέπουμε τον επινοημένο κόσμο. Δεν έχει πολλά πράγματα να πει κάτι κάποιος για όλο αυτό. Ή μας λένε την αλήθεια, ή είναι ένα ακόμη παράφρον κείμενο ενός παράφρονος συγγραφέα. Εγώ όμως, να σας πω την αλήθεια, το πιστεύω αυτό. Και πιστεύω ότι μας περιβάλλει ένας κόσμος ο οποίος μας έχει ρουφήξει και απλά εμείς δεν το ξέρουμε. Το ίδιο το βιβλίο των Χλωρών Διαμαντιών έχει έναν σπαρακτικό θάνατο του Καλλιμάχου. Για την ακρίβεια, μια σπαρακτική εκδοχή για τον θάνατο του Καλλιμάχου, ο οποίος πεθαίνει επειδή άκουσον, φαντάστηκε τον εαυτό του να πεθαίνει. Αν έχεις κουράγιο, Λένα, θα μας το διαβάσεις. Κάποτε ο Καλλίμαχος, ενώ τέλειωσε τη συγγραφή όλων των βιβλίων της επινοημένης από τον ίδιο αρχαιότητας, διαπίστωσε πως δεν μπορούσε να σταματήσει το γράψιμο, πως όσο ζούσε θα έγραφε συνέχεια βιβλία, με κίνδυνο να του ξεφύγει κάτι για τους χταποδάνθρωπους και όλη η ασύλληπτη προσπάθειά του να πάει στράφη. Έτσι, αποφάσισε να γράψει την ιστορία του θανάτου του.
ελπίζοντας πως μια τέτοια ιστορία, αν μη τι άλλο, θα σταματούσε την ανεξέλεγκτη συγγραφική ορμή του. Ένα απόγευμα, λοιπόν, έγραψε τούτες τις βαθιές γραμμές. Και όχι βέβαια τα υπλοϊκά παραμύθια που ακούγονται για σερμπετιάσματα και τέτοια. Οι χταποδάνθρωποι εξάλλου δεν έχουν γεύση. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί το τέλος του γραμματικού καλήμαχου. Όλοι το λέγανε πως θα πεθάνει στα βαθιά γεράματα ανάμεσα στα βιβλία. Εδώ που τα λέμε, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ζούσε όλη του τη ζωή μέσα στη βιβλιοθήκη, διαβάζοντας και γράφοντας. Μήτε έβγαινε έξω, μήτε είχε παρεδώσει με τους ανθρώπους. Τι θα μπορούσε να τον βρει. Μα κάποτε, ένα απόγευμα, αρχιοθετώντας ένα σουμεριακό κατάλογο φωνικών όπλων και δηλητηρίων, ένα εξωφρενικό συμπίλημα ήτανε, έργο επιπόλαιο το δίχως άλλο, διάβασε πως τα χρόνια του παμπάλαιου βασιλιά Σαργόνος της Ακάδ υπήρχε μία τρομερή θανατηφόρος λέξη, που σαν την πρόφερες ξεψυχούσες. Μια λέξη που χάθηκε οριστικά, καθώς από αιώνες κανένας μα κανένας δεν τη γνώριζε πια. Φυσικά, ο καλήμαχος, την ίδια στιγμή που διάβασε για εκείνη τη λέξη, κατάλαβε πως ήταν μάταιο να αντισταθεί, καθώς δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει αυτή τη χαμένη λέξη, να την αγνοήσει, να την ξεχάσει, πως εν τέλει θα κυριευόταν από αυτήν, πως θα τη σκεφτόταν όλο και περισσότερο, πως θα φανταζόταν τον εαυτό του να την επινοεί και αμέσως μετά θα φανταζόταν τον εαυτό του να την προφέρει και να ξεψυχά, βγάζοντας τον εξωφρενικό κατάλογο αληθινό. Έτσι, ο ίδιος ο νους του, που τρέχει γρηγορότερα από το κάθε τι, τον ξέβρασε κατευθείαν στο τέλος, παραλείποντας τα ενδιάμεσα στάδια, παρόλο που δεν πρόφερε τη θανατηφόρο λέξη, παρόλο που μήτε την ήξερε, παρόλο που η θανατηφόρος λέξη ούτε καν υπήρχε. Ο γραμματικός καλήμαχος ξεψύχησε εκείνο το απόγευμα πάνω από τον πάπυρο όπου είχε διαβάσει ένα χοντροκομμένο παραμύθι για μια χαμένη λέξη που θανάτωνε μόνο και μόνο επειδή σκέφτηκε τον εαυτό του να την προφέρει. Και φυσικά οι μαθητές του, γραμματικοί και αυτοί τι άλλο, την πνίξανε αυτή την ιστορία για να μην βρεθεί κι άλλος που θα έψαχνε τη φωνική λέξη. Μα από τότε όλοι το ξέρουν πια καλά πως υπάρχουν λέξεις που σκοτώνουν ακόμα κι αν δεν υπάρχουν. Έτσι αφηγήθηκε ο χταποδάνθρωπος καλήμαχος το θάνατό του. Θαρρείς να ήταν ένας αποχαιρετισμός προς τη φύση του, προς το είδος του, το είδος του οποίου ο ίδιος είχε σβήσει τα χνάρια από τη γη. Ναι, ένας χταποδάνθρωπος δεν μπορούσε να προφέρει μια λέξη, μα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του να την προφέρει. Ουσιαστικά μπορούσε να πάει πιο πέρα από αυτό που ήταν. Και για ακόμα μια φορά είχε γράψει μια πιστική ιστορία. Γράφοντας την ιστορία του θανάτου του, ο καλήμαχος όντως πέθανε εκείνο το απόγευμα. Μόνο και μόνο επειδή περιέγραψε τον εαυτό του να πεθαίνει. Όπως σου έχω πει, τίποτα δεν είναι πιο αληθινό από μια πιστική ιστορία. Είναι η ώρα για να κλείσουμε σιγά-σιγά, όχι γιατί κουραστήκατε, αλλά γιατί συσκοτιστήκατε επαρκώς από όλη την ακολουθία πληροφοριών. Να σας πω ότι η εκτίμησή μου είναι ότι το μέλλον του New Age είναι ο κόσμος των διασαλευμένων ταυτοτήτων. Κάποτε εξαρτώμασταν από την βιολογική μας ταυτότητα. Ήμουνα ο Θανάσης των 111-115, δεν ξέρω και εγώ πόσων κιλών, του 1,90 στο ύψος, με το στραβισμό μου, με τη μορφή που έχω, με το φύλο που έχω, με την ηλικία που έχω, με ό,τι κουβαλάει η βιολογία μου. Η επιστήμη αποσύνδεσε την ταυτότητά μας από τη βιολογία μας. Ήδη ο κόσμος του διαδικτύου, αυτό το προσωποβιβλίο, το Facebook, είναι η αρχή για κάτι καινούριο, για ανθρώπους που μπορεί να είναι 47 ή 107, αλλά μπορούν στον κόσμο του διαδικτύου να είναι ο τρελός λαγουδάκος ή η γαλάζια πεταλούδα ή ο Αμπντούλ Αλχαζρέντ ή ο Χόρχε του Μπούργκος ή κάποιος που γυρεύει να δει πόσες φορές θα καθρεφτιστεί σε ένα δειλινό στα νερά του Γάγκη το πέταγμα ενός γερακιού. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πολύ.
Άντε τώρα να κάνετε και ερωτήσεις, άμα θέλετε. Πραγματικά, αν κάποιος θέλει να πει οτιδήποτε ή να ρωτήσει ή να μας επιτεθεί σε μένα, όχι στη Λένα, γιατί η Λένα είναι επικίνδυνη ως άνθρωπος ή αγουάρος, να μας το πει. Αλλά φυσικά έχετε πιστεί όλοι και δεν έχει κανένας καμία απορία ή κυρία. Κάποτε άκουσα για τα χειρόγραφα της νεκράς θάλασσας που τα έχουν, λέει, θάψει και πολύ, πολύ βαθιά. Μη και βγούνε και μας φάνε, είναι και αυτό. Δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μου επιτρέπεται. Μπορώ να λέω μόνο αυτά που μου επιτρέπονται. Έχετε όλοι ικανοποιηθεί. Η κυρία Γεροντοπούλου, την οποία χιλιοευχαριστούμε, μου έχει πει ότι υπάρχει κάτι σαν κρασί έξω. Αληθεύει? Αν έχετε λοιπόν πιστεί, μπορείτε να περάσετε έξω. Είναι κάτι σαν κρασί. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ το Θανάση Τριαρίδη και τη Λένα Παπαλιγούρα για αυτή τη βραδιά, για αυτή την όμορφη ομιλία. Ευχαριστώ ιδιαίτερα εγώ, που, Θανάση μου, που μου επιφύλαξες τον πιο ωραίο ρόλο μέσα στην ομιλία σου.